εμείς θεωρούμε πως ένα δοσμένο αρνητικό συσχετισμό έγινε ένα θετικό βήμα. Αυτό εξηγούμε και μάλιστα και με ορισμένα ποιοτικά στοιχεία, όπως το ποσοστό στην Αττική, που είμαστε τρίτο κόμμα και σε μεγάλες αυγατικές λαϊκές γειτονιές που συγκεντρώνουν τον πιο πολύ... Περάσατε το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, ναι, απλά λόγια. Ναι, με διαφορά. Συγκεντρώνουν τον πιο αυγατικό λαϊκό κόσμο, νέους ανθρώπους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους. Και αυτό δίνει τον τόνο και για τη συνέχεια. Επιτρέψτε μου όμως να πάω κατευθείαν στην ουσία της συζήτησής μας και στα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός την επόμενη μέρα. Χθες προχθές δημοσιεύτηκε η αρινή έκθεση της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Τι λέει το κοινό πρόγραμμα λοιπόν αυτό που θα το υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας? Πάγωμα τριετιών. Πάει η συζήτηση για τις τριετίες. Όχι πάγωμα, όχι ξεπάγωμα να το πούμε καλύτερα. Πληστηριασμοί φουλ, πράσινα χαράτσια, φορολιστία και όλα τα σχετικά. Αυτό λέει το Ευαγές Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το θέμα? Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που επίσης πίνει νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ? Μα υπάρχει περίπτωση να ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας να είναι αντιπολίτευση αυτό, απέναντι σε αυτή την κατεύθυνση? Αυτό να πούμε ότι ισχύει μέχρι πριν αποχωρήσει από τη Βουλή, έτσι. Σύμφωνοι, μέχρι τότε. Υπάρχει περίπτωση το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε πριν, σύμφωνοι, το 70% αυτών των κατευθύνσεων να ασκήσει αντιπολίτευση? Γιατί? Προεκτείνω αυτό που με ρωτήσατε. Διαφωνούν με την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι. Δεν διαφωνούν. Και επειδή δεν διαφωνούν, δεν μπορούν να είναι αντιπολίτευση για το συμφέρον του λαού. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε πως αυγατική λαϊκή αντιπολίτευση, αυτός δηλαδή που μπορεί να πολεμήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι το ΚΚΕ, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Με νύχια και με δόντια σε όλα τα ζητήματα. Στην πανδημία, στα εργασιακά ζητήματα και σε εμβληματικούς εργατικούς αγώνες, όταν η Νέα Δημοκρατία εφάρμοζε, έχει μείνει και με το όνομα, τον περιβόητο νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, δηλαδή την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και τη δυνατότητα που έχει ο Υπουργός Εργασίας να καθορίζει το ύψος του κατώτατου μισθού με βάση τις αντοχές, λέει, της οικονομίας, δηλαδή με βάση την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Ποιος θα τους πολεμήσει? Εμείς λέμε θα τους πολεμήσει ένα οργανωμένο εργατικό κίνημα, άφοβος λαός και ισχυρό ΚΚΕ. Και με την ευκαιρία. Στην προηγούμενη Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε τροπολογίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Επειδή γίνεται συζήτηση τώρα. Απορρίφθηκαν. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει δηλαδή το ΡΕΒΛΑ? Και λογικά έτσι είναι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τα funds. Τα παρέδωσε στα φαντς, τα κόκκινα δάνεια, έκανε ιδιώνυμο αδίκημα των αγών ενάντια στον πληστηριασμό, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε και έχουμε γίνει νικάριδες στο σπίτι μας με τον πτωχευτικό κώδικα. Άρα καταψήφισαν την τροπολογία, τη 13η και 14η σύνταξη, την τροπολογία για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ. Άρα τα πράγματα είναι κάπως δεδομένα και εξαιρετικά συγκεκριμένα. Το δίλημα για το λαό μας είναι ή συνενείς σε αυτή την κατάσταση, τη ζωφερή, ή σηκώνεσαι και τους πολεμάς. Εμείς καλούμε τους ευγάτες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους ανθρώπους να έρθουν μαζί μας, ακόμα περισσότεροι και αυτοί που ταλαντεύτηκαν τελευταία στιγμή και δεν έκαναν το βήμα. Είμαστε εδώ μαζί τους, δίπλα τους, για να το κάνουν για ένα πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα. Κοιτάξτε, καλά, οι τροπολογίες του Κομμουνιστικού Κόμματος απορρίφθηκαν ασυζητητοί από τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί και αυτό είναι σύνομο. Δεν σε ψηφοφορία. Αυτά ήταν. Ο υπουργός έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο κ. Τσαπούλη. Ναι, αυτό... κύριε Αλέπη, γιατί αυτό... δεν θέλετε να. Μη με διακόπτετε. Και αυτό ήταν σύνομο με το πρόγραμμά τους. Πάμε όμως στην ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος είναι πράγματι ότι εμείς δεν λέμε άλλα τη μέρα και άλλα τη νύχτα. Δεν αλλάζουμε θέσεις σαν τα πουκάμεσα. Δεν ψάχνουμε πιθανούς και απίθανους τρόπους για το πώς θα συνεργαστούμε ο ένας με τον άλλον. Εμείς έχουμε άλλη οπτική στα πράγματα. Λέμε ότι για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοξενοδόχοι. Αυτό για μας είναι καθαρό. Γι' αυτό και αυτή η συζήτηση περί κοστολόγησης και ξεκοστολόγησης, κατά τη γνώμη μας, είναι παραπλανητική.
Δηλαδή μετράνε το κόστος των επιχειρηματικών ομίλων που βγάζουν για τα τρισέγγωνά τους και για το λαό κοστίζει τόσο ο μισθός και το πορτοφόλι ώστε 15 να μην φτάνει. 15 του μήνα να μην μας φτάνει. Άρα πάει αλλού η κουβέντα. Να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είπατε. Εγώ αντιλαμβάνομαι και είναι ξεκάθαρη θέση σας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στον καπιταλισμό. Υπάρχει όμως μια διαβάθμιση. Εγώ έψαξα σε όλο τον δυτικό κόσμο να βρω μια εταιρεία, μία, που να κατάφερε να πενταπλασιάσει τα κέρδη της σε ένα χρόνο. Μόνο στην Ελλάδα τη βρήκα. Μήπως εδώ πέρα έχουμε περάσει ένα επίπεδο παραπάνω και από τον πιο ακραίο καπιταλισμό, άρα απαιτούνται εδώ πέρα κάποιες δραστικές λύσεις. Γιατί τι να κάνουμε, κακός ο καπιταλισμός, αλλά όταν ο άλλος σου κλέβει το σπίτι, θα πρέπει να το σταματήσεις. Έστω και στα πλαίσια του καπιταλισμού. Εμείς θα σταματήσουμε αυτό που πάει να μας κλέψει το σπίτι στα πλαίσια του καπιταλισμού, όπως κάναμε σε τόσες γειτονιές και μπήκαμε μπροστά, και αυτό επιβεβαιώνει ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό. Αλλά για να προεκτείνω και να πάω στην ουσία του ερωτήματός σας, ισχύει το εξής. Δεν αρνιόμαστε ότι υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και ότι μεγάλες εταιρείες έχουν υπερκέρδη. Έτσι είναι πράγματι. Και αν πιάσεις ορισμένους τομείς οι οποίοι ονομάζονται βαριά βιομηχανία και άλλο τουρισμός, ξέρω εγώ κτλ., γίνεται της τρελής από κέρδη, πράγματι. Και η πραγματικότητα για τους εργαζομένους ποια είναι? 12 ώρα και 14 ώρα στον τουρισμό, να μένουν σε παραπήγματα άθλια, ακόμα και να φεύγουν γιατί δεν αντέχουν, δηλαδή μια αθλειότητα. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ανάπτυξη. Ανάπτυξη υπάρχει. Το θέμα είναι ανάπτυξη για ποιον. Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Επειδή λέει η Νέα Δημοκρατία και συνεννούν και τα υπόλοιπα κόμματα για την εξέλιξη της επόμενης μέρας και για το τι θα γίνει, και τάζανε και μισθούς κατώτατους και πάει λέγοντας. Ο αστερίσκος κρύβεται στα ψηλά γράμματα. Λένε με βάση τις αντοχές της οικονομίας, αν όλα πάνε καλά. Μα δεν θα πάνε όλα καλά. Μα εδώ οι πιο σοβαροί διεθνείς οίκοι βγαίνουν και λένε ότι έρχεται η οικονομική κρίση. Ο κύριος Στουρνάρας, που είναι πιο απελευθερωμένος, βγαίνει και σας το λέει. Δημοσιονομική πειθαρχία και τα σκυλιά δεμένα. Ποια θα πάνε όλα καλά για την ανάπτυξη την καπιταλιστική? Δεν θα πάνε. Και ακριβώς λοιπόν επειδή έτσι είναι η κατάσταση, μπροστά μας είναι ταμείο ανάκαμψης, δηλαδή νέο υπερμνημόνιο, δημοσιονομική πειθαρχία, νατοϊκός προσανατολισμός της χώρας, και είπατε στην αρχή της εκπομπής σας, πάλι τα Βαλκάνια φλέγονται. Ο επόμενος πρωθυπουργός στις αρχές Ιούλη θα πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που τα θέματα που έχει να διαχειριστεί είναι φωτιά, Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ή η μισή Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, Σουηδία στο ΝΑΤΟ και άλλα. Συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα με αυτά. Συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο και πάει λέγοντας. Ναι, το ξέρουμε ότι είστε με το ΝΑΤΟ, μην το λέτε. Να είστε περήφανοι, μπράβο. Σε έναν υπεριαλιστικό οργανισμό που έχει σπείρει τα εγκλήματά του σε όλο τον πλανήτη. Μεταξύ αυτών και στη γειτονιά μας. Να είστε περήφανοι γι' αυτό. Δεν θα συμφωνήσετε ποτέ όμως όσο και να μιλάτε. Είναι πάνω απ' όλα. Ακριβώς όμως γι' αυτό λέω ότι ο λαός μας, επειδή έχει πείρα από το τι σημαίνει ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, μπορεί 25 Ιούνιου να κάνει ένα ακόμα πιο αποφασιστικό βήμα και να ισχυροποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα.